Άντε, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, παιδιά. Δεν σε ακούω καλά εγώ, βασικά. Εγώ ακούω. Γιατί? Όχι, όχι, εγώ καλά σε ακούω. Αντρέ, βασικά. Άρα, αρχή... Εσύ μας ακούς καλά? Μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Η βασική ερώτηση που γίνεται παντού, καταρχάς. Ναι. Ξέρεις, πιστεύω, ναι, ότι είναι τι έχει βάλει ο Αντρέ, ωραία. Τις τελευταίες πέντε μέρες από το Σάββατο, αυτό, σε όλη την πόλη. Πόσες σταμάτησες στον δρόμο και σου είπαν τι έβαλες, ρε φίλε? Πόσες φορές το άκουσες, ναι? Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, αλλά μάλλον γιατί έχουν ξεχάσει, δηλαδή, τα παλιά μου. Μάλλον για αυτό το λόγο. Ήταν γιατί, εντάξει, τέτοιο χώρο δεν είναι και την πρώτη φορά. Παλιά, πριν είχε φύγει στη Γερμανία, εντάξει, τόσο μακριά δεν νομίζω ότι έχω βάλει, αλλά τέτοιο σούτ έχω πετύχει αρκετές φορές στο ΠΑΟ. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ξεκινάς με τον Αστέρα Τρίπολης 23 μέτρα. Πας μετά με τον Πανιόνιο 25 μέτρα. Με τον Άρη 28 μέτρα. Με τον Πανετολικό 35 μέτρα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κανένα από τα 60 μέτρα? Όχι. Κοίτα, τα 55 έχω βάλει ήδη. 60 δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. 55? Ναι. Πότε ήτανε? Το καλοκαίρι το 3. Το καλοκαίρι το 3. Μουντιάλ K17. Άμα αν το θυμάμαι, ναι. Με την Πορτογαλία, ναι, 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 τώρα θυμήθηκα. Θυμάσαι, είδες, 55. Εντάξει. Μήπως πιστεύεις σιγά σιγά πρέπει να μετράνε δύο γκολ αυτά, δηλαδή από 40 μέτρα και πάνω να μετράει για δύο? Το κάνουμε σαν τον μπάσκετ. Αν είναι για μας, μάλλον τρία να βάλουν, όχι δύο. Το μπάσκετ είναι τρία, δεν είναι δίποντο, είναι τρίποντο. Οπότε να κάνουμε και τρίποντο για μας. Καλό. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον να είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα, Άνδρη. Εσύ πώς το σκέφτεσαι, να περάσουν οι αγωνιστικές, να το σηκώσουμε ή ακόμα είμαστε συγκεντρωμένοι να τελειώσει όπως πρέπει, χωρίς ήττα βασικά? Κοίτα, νομίζω ότι το στόχο μας και όχι μόνο δικό μου, αλλά όλη την ομάδα, όλο το σύνολο το ΠΑΟΚ είναι να μαθηματικά να έχουμε συσκρευτεί το πρωτάθλημα. Αυτό για μας αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό. Αλλά τα σου λέω ψέματα αν δεν έχουμε και πίσω στο μυαλό μας ότι μπορούμε να το κάνουμε και να γράφονται ιστορία. Ότι χωρίς να το πάρεις αίτητο. Ναι. Αλλά το βασικό και το πιο σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή είναι να συγγραφτούμε ότι είμαστε το πρωταθλητής. Οπότε θέλουμε οπωσδήποτε και όπως έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα, παιχνίδι προς παιχνίδι, να έχουμε τα αποτέλεσμα που θα μας οδηγούν για αυτό το τίτλο. Σαν αρχηγός που είσαι, σηκώνουμε το πρωτάθλημα 5 Μαΐου και έχουμε περάσει στο τελικό, έχουμε περάσει τον Αστέρα Τρίπολης και είναι άλλη μια εβδομάδα. Πώς μπορεί να κρατηθεί η ομάδα συγκεντρωμένη για ένα σημαντικό παιχνίδι μετά? Γιατί... Κοίτα, εμένα τώρα είναι δύσκολο τώρα να σε απαντήσω αυτή τη ερώτηση, γιατί πρώτα δεν έχουμε σαν ομάδα, σαν παίκτης, πολλούς από αυτούς δεν έχουν ζήσει αυτά, δηλαδή να κερδίσεις πρωτάθλημα και μετά από μια εβδομάδα να έχεις τελικό κυπέλλο. Αλλά νομίζω ότι και μακάρι να είμαστε όπως είμαστε στο τελευταίο τελικό. Γιατί καταρχάς πρέπει να πάμε στο τελικό. Αυτό είναι το άλλο. Το ξέρουμε ότι το αντιπάλο που έχουμε στο ημιτελικό είναι αντιπάλο που, αν δεν κάνω λάθος, είναι τελευταία ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που μας έχει κερδίσει. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Οπότε πρέπει να πάμε στο τελικό πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει να χάσει από τότε από την Τρίπολη. Φέτος πραγματικά στο πρωτάθλημα βρίσκει πάντα τον τρόπο να κερδίσει. Τελικά το μεγαλύτερο ατού της ομάδας, Άνδρε, είναι το ότι ξέρει τι να κάνει ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Εκεί είναι το κλειδί. Όταν πρέπει να αμυνθεί θα αμυνθεί, όταν πρέπει να επιτεθεί θα επιτεθεί. Αυτό είναι το κλειδί. Ναι, ακριβώς. Και είναι αυτό ότι δεν τρελανόμαστε από τη στιγμή που δεν σκοράρουμε ή από τη στιγμή που το αντιπάλου μπαίνει μπροστά στο σκορ. Οπότε κρατάμε την ψυχραιμία, ξέρουμε αυτό όπως
ότι είπε και καλά ο Μάτους μετά στο παιχνίδι, ότι έχουμε ένα πλάνο, έχουμε διαβάσει το αντιπάλο. Κάποια στιγμή που τα πράγματα δεν το πάει όπως έχουμε σκεφτεί, όπως έχουμε δουλέψει, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Κάποιες φορές με το μυαλό, κάποιες φορές με την καρδιά, με την ψυχή. Και αυτό μας έχει οδηγήσει μέχρι εκεί που είμαστε σήμερα. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Καθόμουν και έβλεπα το παιχνίδι στον Πανετολικό, που ήταν σε ένα τέμπο μέχρι να δεχτούμε τον γκολ. Και 15 λεπτά μετά υπάρχει άλλο ΠΑΟΚ εντελώς. Αυτό είναι και η ψυχή, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική δουλειά, έτσι δεν είναι? Αυτό που είπα και το ΜΑΤΣ και σου έλεγα τώρα, ότι κάποιες φορές δεν είναι μόνο να σκέφτεσαι με το μυαλό τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να κάνεις. Κάποιες φορές το αντιπάλου μας διαβάζει και εμάς. Και μας διάβασε στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 1-0, μας διάβασε πάρα πολύ καλά. Και από εκεί και μετά είχε βγει και τα προσωπικότητα τους παίκτης, τη ψυχή τους παίκτης και έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά μπορώ να σου πω ότι το κλειδί του παιχνιδιού ήταν το 1-0 το Πανατολικό. Ακριβώς αυτό. Δέχτηκες μια κάρτα εκεί με τον Τζαμούρη. Εγώ εκείνη την ώρα που το βλέπα απέναντι, επειδή υπήρχε μια ένταση με τον διαιτητή λόγω του πέναλτι, φοβήθηκα μην γίνει κάτι από την διαιτητή. Εγώ δεν έκανα. Όχι, εγώ το μοναδικό πράγμα που εγώ μπορώ να πω και μπορώ να πω γιατί δεν μπορώ να πει άλλο ο διαιτητής ότι έκανε κάτι άλλο. Το μοναδικό πράγμα που έκανε ήταν ότι είχε στήσει την μπάλα, αυτός είχε, γιατί πιστεύω ότι είμαι 15-16 χρονών και δεν ξέρω που πρέπει να περιμένει να σφυρίζει, και τον είπα να φύγει. Εκεί που τον είπα να φύγει, με βγάστηκε την κάρτα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό έτσι. Εγώ φοβήθηκα μην γίνει κάτι από την κερκίδα, γιατί εκείνη την ώρα υπήρχε ένταση και είχε καθίσει ακριβώς μπροστά. Εγώ νόμιζα ότι γι' αυτό του είπες φύγει από εδώ, πήγαινε πιο πέρα. Γι' αυτό νόμιζα. Όχι, εγώ το είπα γιατί αυτός είχε χτυπήσει ήδη πόσα κόρνερ, είχε χτυπήσει πόσα φάουλ και μου έρθει πάλι να μου πει να με περιμένεις. Και το λέω, εντάξει, σε περιμένω, αλλά φύγε. Ναι. Εκεί που το λέω φύγε, δεν βγάζει και την κάρτα, που τώρα έμαθα ότι έχω 6. Ναι. Εγώ πίστευα ότι είχε 5. Έχει 6 και άμα δεχτείς άλλη μία, ναι, θα πρέπει να δεχτείς και κόκκινη μετά. Ναι, για να μην χάσεις 2 αγωνιστικές. Όχι, δεν μπορώ να κάνω αυτό, γιατί αν τα κάνω αυτό, μετά θα γίνει τη φασαρία που έγινε με το Ράμους. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά. Α, δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν μπορούμε. Δεν τα κάνουμε. Ναι. Μεταξύ μας όμως. Μεταξύ μας, ναι. η ομάδα ήταν πρώτη. Ήταν αίτητη. Και έμπαινε ο δεύτερος γύρος και λέγανε όλοι ότι ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτοί που το λένε δεν ξέρουν ποδόσφαιρο ή πιστεύεις ότι είναι κάτι άλλο? Να συνεχίσουν να λένε. Όχι, να συνεχίσουν να λένε. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Να άρχισουν να λένε ότι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο και να χάσουν ακόμα 1-2 παιχνίδια. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Τι να σου πω. Είναι, πώς το λένε, ο καθένας έχει το κριτήριο του, ο καθένας έχει, τι να σου πω, εμένα πιστεύω ότι εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και δείχνουμε και αυτό το λόγο νομίζω ότι είμαστε αίτητοι. Αλλά τέλος πάντων, το πιστεύω ότι το Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, τι μπορώ να κάνω εγώ. Ο Λουτσέσκου είπε ότι θα ήθελε να σε πάρει μαζί του στο σπίτι για να σε έχει και γιο του. Εσύ θα το ήθελες, θα το έχεις πατέρα? Έχω έτσι πατέρα. Ναι, έχω, έχεις, πατέρα. Εντάξει, άλλον έναν. Έχω αρκετούς πατέρες. Στο ποδόσφαιρο. Όχι στο ποδόσφαιρο. Ναι, όχι στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του δευτείου που είχε, βλέπουμε τι κάνουμε. Τέλος πάντων. Όχι, εντάξει. Τα δεχόμουν να πάω στο σπίτι. Έντε. Καλή σχέση έχει. Όχι απάντα. Έχουμε. Νομίζω όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι όλη την ομάδα έχει καλή σχέση. Φυσικά σε μια ομάδα που έχει 25 παίκτες δεν μπορείς να είσαι καλά με τους 25. Όπως το ξέρουμε όλοι και εσύ που είσαι χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρεις ότι κάποιος είναι πιο ευχαριστημένος, κάποιος όχι. Αλλά νομίζω ότι αρκετούς έχουν καλή σχέση με το προπονητή σου. Όταν ήρθε έλεγε ότι πρέπει να φτιάξουμε γκρουπ. Προφανώς παρέλαβε όταν ήρθες και εσύ μετά, η ομάδα δεν ήταν τόσο δεμένη. Τελικά κατάφερε να σας δέσει και να σας κάνει ένα πολύ σκληρό γκρουπ.
ήταν η δουλειά του ότι ήταν δίκαιος ή και τα πέρσινά λίγο σας ανάγκασαν να το δείτε πιο σωστά το πράγμα και να φτάσετε σήμερα σε ένα σημείο να ξέρετε ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνετε? Κοίτα, εγώ τι γινόταν πριν που ήρθα εδώ δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω και ούτε καν μπορώ να σχολιάσω και δεν θέλω γιατί δεν ήμουν εδώ. Αλλά από τη στιγμή όπως είχε πει ο προπονητής, που είχε πει εγώ πριν μετά το τελικό που καλό ήταν να κρατήσουμε το κορμό της ομάδας, γιατί είχαμε ένα ωραίο γκρουπ πέρσι, είχαμε ένα καλό γκρουπ δεμένο. Όπως είπες εσύ και το υπόλοιπο δίκαιο, ότι αυτό που έγινε πέρσι, το σκηνικό όλο που έγινε πέρσι, μας έβαλε να είμαστε και πιο δεμένοι, πιο μαζί, να μπορούμε να απαντήσουμε, να δείξουμε ότι μας αδικήσανε πέρσι και φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται αυτό που έγινε πέρσι. Νομίζω ότι είναι δουλειά του προπονητή, είναι δουλειά του παίκτη, είναι δουλειά του ΠΑΕ, είναι δουλειά του πρόεδρο, είναι δουλειά σε όλους τους τα παιδιά που δουλεύουν μαζί, από καθαρίστρια μέχρι τον πρόεδρο. Οπότε όλοι μαζί κάνουμε σαν δεύτερη οικογένεια. Αντρέ, νομίζω ότι πλέον την ξέρεις την ελληνική νοοτροπία πάρα πολύ καλά, είσαι σαν Έλληνας. Πώς το εισπράτησες όλο αυτό με τον Λουτσέσκο και με τον κόσμο? Δηλαδή ξέρεις ότι γενικά εδώ ο κόσμος θέλει το χρόνο του με τον κάθε προπονητή. Περνάει ο προπονητής δύσκολα στο ξεκίνημα, υπάρχουν κάποια δύσκολα διαστήματα. Τώρα όμως τον βλέπεις, βγαίνει φωτογραφίες, γνωρίζει την αποθέωση, το χέρι το ίδιος. Πώς τον βλέπεις εσύ? Βλέπω ότι κοίτα, κακά τα ψέματα τα γίνεται όλα αυτά γιατί εμείς πάμε όπως πάμε. Γιατί αν γίνεται αλλιώς δεν νομίζω ότι τα πήγαινε τόσο καλά, όχι το κόσμο, αλλά με τις φωτογραφίες και τέτοια. Αλλά χαίρομαι γιατί και εσείς ξέρετε ότι πολλές φορές τους προπονητές δεν έχουν το χρόνο που χρειάζεται να φτιάξουν μια ομάδα, να φτιάξουν ένα γκρουπ που μπορεί να παλέψει να κερδίζει τίτλους, να κερδίζει προβάδισμας και κύπελους. Χαίρομαι και μακάρι να συνεχίζει έτσι, γιατί βλέπουμε σε άλλες χώρες, σε άλλους πρωτάθλημες, ότι εντάξει, ο κάθε προπονητής, ο κάθε παίκτη χρειάζεται τον χρόνο του για να δέσει με την ομάδα, να δέσει με το ποδόσφαιρο στις χώρες που έρχονται. Και χαίρομαι ότι το κρατήσαμε και κρατήσαμε αρκετούς παίκτες που πέρσι δεν ήταν τόσο καλά ή πέρσι η πρόπερση πριν 2-3 χρόνια δεν παίξανε πώς παίξουν φέτος ή πέρσι. Οπότε είναι καλό αυτό. Μακάρι να μπορεί να συνεχίζει αυτό ο προπονητής και πολλούς παίκτες εδώ στην ομάδα. Αντρέα, από τον γκολ σου που έβαλες στο τελικό με την ΑΕΚ, όλα τα επόμενα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πέρα από δύσκολα ή όμορφα ή εντυπωσιακά. Αν σου λέγανε να διαλέξεις το πιο σημαντικό, βγάζω απ' έξω τον γκολ με την ΑΕΚ που έδωσε έναν τίτλο στον ΠΑΟΚ, ποιο είναι πιο σημαντικό από τα φετινά? Είναι το γκολ στην Τρίπολη σε ένα διάστημα που είχε με μουρμούρες για τη φυγή του Πρίγιοβιτς κτλ. Είναι το γκολ με τον Ολυμπιακό, είναι το γκολ στο Αγρίνιο, μήπως είναι το γκολ με τον Πανιόνιο που κράτησε τον ΠΑΟΚ ζωντανό στο κύπελο? Πιο σημαντικό, ποιο νομίζω ότι είναι από όλα αυτά τα γκολ? Εσύ αν το πιστεύεις είναι το πιο σημαντικό το κύπελο για να πάμε στο τελικό, για να μπορούμε να κερδίσουμε πάλι στο τελικό, μπορείς να πεις ότι είναι το πιο σημαντικό το παιχνίδι, το πέναλτι με το Πανιόνιο. Αλλά νομίζω για ότι για μένα είναι όλα. Για μένα μπορεί να πω ότι είναι όλα. Μπορώ να πω ότι για μένα το γκολ με τον Άρης ήταν σημαντικό για μένα, γιατί από τις λίγες ομάδες ή από τις μεγάλες ομάδες δεν είχε βάλει ακόμα. Ναι. Οπότε έκλεισε αυτό. Αλλά για μένα όλα τα γκολ ήταν σημαντικά με διαφορετικούς λόγους. Στην Τρίπολη γιατί δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίκρονο και είχε αυτή, όπως είχες πει εσύ, ότι είχε, δεν λέω γκρίνια, αλλά είχε αυτό τη μουρμούρα για τον Πρίοβιτς. Το Πανιόνις ότι με σκρατούσε δεν ήταν ζωντανός. Το Αγρίνιο, το Ολυμπιακός που άνοιξε το σκορ και μπήκαμε πιο χαλαρά στο επόμενο του παιχνιδιού. Δηλαδή ο κάθε γκολ ήταν σημαντικό σε διαφορετικά σημεία. Επειδή αναφερθήκαμε στην φυγή του Πρίγιοβιτς,
ήταν ένα σημείο της σεζόν που και εσύ μέσα σου κατάλαβες ότι εδώ πέρα τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν, αν δεν ξεμπλοκάρουμε από αυτήν την φυγή θα έχουμε πρόβλημα? Ήταν κάτι που σε έβγαλε πιο μπροστά στο παιχνίδι της ομάδας? Δεν νομίζω, νομίζω βγήκε έτσι. Τυχαία, μπορώ να πω, γιατί το ξέραμε. Εγώ δηλαδή από τη στιγμή που ήρθα στη ομάδα ο Άγκπομ, μου άρεσε το στυλ παιχνιδιού, μου άρεσε τον τρόπο που παίζει. Το ήξερα ότι αν είχα παιχνίδι στα πόδια θα μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ, πως μου βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά το ήξερα ότι τον τρόπο που παίξαμε εμείς με τον Πρίοβιτς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε με το Άγκπομ. Και αυτό το λόγο νομίζω ότι τη διαφορά, το αποτέλεσμα στο παιχνίδι μετά του, που έφυγε το Πρίοβιτς, ήταν 3-0 στην Τρίπολη, μετά 3-0 νομίζω με το Πανιόνιο στην έδρα μας. Δηλαδή βάζαμε αρκετούς γκολ, 5-0 στην, ή 5-1 με την Απόλλων. Δηλαδή ελευθερώσανε κάποιους παίκτες, κάποιο τρόπο παιχνιδιού, δεν χρειάζονταν να κάνουμε τόσες σέντρες, μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα πιο πολύ, μας βοηθούσε το Άγκπομ να μας βρει χώρο να κρατήσει την μπάλα, να κερδίσει φάουλ. Πράγματα που δεν είχαμε με το Πρίοβιτς. Το Πρίοβιτς είχε τον γκολ. Σε μισή φάση έβαλε γκολ. Οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που έφυγε το Πρίοβιτς αλλάξαμε και εμείς τον τρόπο που παίξαμε. Και όχι μόνο εγώ, άλλους παίκτες πήγαιναν μπροστά. Έχεις πάρει τον Ολιβέιρα από το χέρι από την ώρα που ήρθε, σαν να του λες, έλα εδώ φίλε, καλά είμαστε. Βλέπεις τον έχεις ψημένο? Γιατί σε κάποια φάση θα αρχίσει να μιλάει ο Πάκος. Εγώ ψημένο το έχω, τους άλλους δεν ξέρω αν είναι ψημένος η Πόρτο. Η Πόρτο είναι δύσκολη, πείτε ο Τακώστα, θέλει λεφτά, δεν είναι εύκολος, τον έχει ζήσει νομίζω. Έχω ζήσει, το ξέρω τι γίνεται εκεί. Αλλά ξέρεις και εσύ ότι όταν ο παίκτης είναι ψημένος, όλο και η λύση βρίσκεται πιο εύκολα. Ναι, κοίτα, η λύση αν υπάρχει. Υπάρχει το πέλο, το πάω και το παίκτη, τις λίξεις τα βρουν σίγουρα. Αλλά νομίζω είναι νωρίς ακόμα να... Ναι, εγώ το έχω πει, ότι έχει δει και όλα στη... Δεν είναι ότι χρειάζεται να πω αρκετά πράγματα. Προσπαθώ να το εξηγήσω πράγματα τι είναι για τον κόσμο στη ομάδα, τι είναι για την πόλη αυτή την ομάδα. Και το έχω καταφέρει αρκετά πράγματα. Τώρα να δούμε τι θα γίνει το μέλλον, τι θα θέλει αυτός για το μέλλον, αν θέλει να συνεχίσει εδώ, αν θέλει να γυρίσει, γιατί νομίζω 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα έχει. Οπότε δεν ξέρω τι. Εγώ το έχω. Εσύ το έχεις το ψιστήρι, ναι, το ψιστήρι το κάνεις. Έχω κάτι δουλειά μου. Έχω κάνει ακριβώς αυτό. Ήρθες το 9 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα θυμάμαι εγώ την πρώτη σου προπόνηση. 8-9. 8-9. Ναι, 8-9. Από τότε έχουν μείνει στον ΠΑΟΚ ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, δηλαδή ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο, ναι. Το παιδί αυτό. Ο Βαλάντης και ο Τσιρέλας. Δεν έχει μείνει κανένας άλλος. Ωραία. Όχι, έχει. Ποιον? Έχει ο Σάκης, ο Καπούλας. Α, ο Καπούλας, ναι, μου φύγε. Έχει ο Καπούλας, έχει ο Φώτης που ήταν παλιά... με το Φώτης ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ και υπήρχε ο Φώτης, μέχρι να υπάρχει, θα υπάρχει ο Φώτης, αυτό δεν αλλάζει. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές από την πρώτη στιγμή που ήρθες τότε, τι θα κρατούσες τότε από εκείνη την εποχή, και τι θα κρατούσες πάνω από εκείνη την εποχή, γενικά, στο σήμερα? Κοίτα, εγώ τι έχει αλλάξει, η οργάνωση. Ξεκάθαρα η οργάνωση σε όλους τους τομέες, δηλαδή από ταξίδια, από ξενοδοχεία, από όλα. Γενικά, η οργάνωση της ομάδας. Εγώ τι ήθελα να κρατήσω από τότε, πλέον το έχω βρει τώρα που δεν είχαμε, νομίζω, αυτό που σε είχε πει ότι δεν γνωρίζω πως είναι την ομάδα πριν.
πρωί πριν ακόμα, την ψυχή που είχαμε παλιά. Και τα προσωπικότητα σαν χαρακτήρες παίκτης, σαν ιδιότητες παίκτης. Παλιά είχαμε έμπειρους παίκτης, δεν είχαμε... Είχαμε νέα παιδιά που κάποιους δεν είχαν ευκαιρίες, αυτούς που είχαν ευκαιρίες δεν μπορούσαν να δείξουν την ποιότητα που είχαν, τέλος πάντων. Αλλά αυτή την ψυχή νομίζω ότι έχουμε βρει τώρα. Φέτος το βρήκαμε. Όπως είπες και καλά, ένας από τους παικνίδες με το παραταλικό του κερδίσαμε ψυχή. Όπως είχαμε κερδίσει τότε εποχή σαν τους αρκετούς παικνίδες και μέσα στη Τούμα το τελευταίο λεπτό. Νομίζω αυτά τα πράγματα θα κρατούσε. Αλλά πλέον έχω βρει τώρα. Αντρέ, δεν υπάρχει άνθρωπος που να κληθεί να μιλήσει για το κλειδί της φετινής ομάδας και να μην σταθεί σε σένα. Χθες και ο Λίνο είπε ότι δεν περίμενε τίποτα λιγότερο, ακόμα και όταν ήσασταν συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ, από το να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πώς τα ακούς όλα αυτά εσύ? Σίγουρα θα πεις ότι είναι το σύνολο. Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Ο Λίνο άλλος, Ο Λίνο είπε ότι δεν περίμενε τίποτα λιγότερο. Περίμενε ακριβώς αυτά. Κοίτα, δεν μπορώ να, εγώ δεν μου αρέσει και δεν θα μιλήσω ποτέ στον εαυτό μου. Εγώ το ήξερα και δεν μπορώ να πω και ψέματα. Εγώ την ποιότητα πάντα την είχε από μικρό. Αλλά δούλεψα. Δούλεψα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που ήρθα στην Ελλάδα, που ήρθα στο ΠΑΟΚ. Με το Σάντους και δούλεψα με το Σάντους και δούλεψα με τους υπόλοιπους προπονητές, γιατί μαθαίνεις και με το πιο άσχημο προπονητής μαθαίνεις πράγματα. Δούλεψα με παίκτης με την ποιότητα που είχε ο Λίνο, που είχε ο Γκαρσία στην Πορτογαλία, άσχετα δεν χρειάζεται να πω, με Μουρίνιους, με παίκτους κόσμους αυτούς, δηλαδή μαθαίνεις πάντα πράγματα από αυτούς. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι το όνειρο που είχε, ότι ήθελα να φτάσω το πιο ψηλά που μπορούσα. Δυστυχώς δεν μπορούσα κάτι παραπάνω, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που έχω πετύχει στην καριέρα μου. Και πλέον με την εμπειρία που έχω προσπαθώ να περάσω αυτό στα νέα παιδιά. Η ποιότητα έχουν, δηλαδή αν δεν είχαν η ποιότητα δεν μπορούσαν να ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα είναι αν θέλεις να συνεχίσεις την πορεία σου, αν θέλεις να κάνεις, να χτίσεις μια καριέρα ή αν θέλεις να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι τώρα. Φυσικά για μένα τώρα να ακούω αυτό από το Λίνο και για κάποιο Λίνο ότι δεν το περίμενα λιγότερο από αυτό, είναι τιμή μου να ακούσω αυτό. Άντρε, μεγαλώνει σιγά σιγά, έχεις 3-4 χρόνια καριέρας ακόμη λέω εγώ. Αλλά σε κάποια φάση θα το σταματήσεις το άθλημα. Εγώ μαθαίνω ότι διαβάζεις, ότι ψάχνεσαι, ότι αρχίζεις και λειτουργείς μέσα σου σαν να είσαι στέλεχος μιας ομάδας. Τι έχεις σκεφτεί για το μέλλον σου? Μην γίνεις προπονητής και εσύ, κουραστήκαμε, εντάξει. Φτάνει με τους προπονητές, όχι, όχι, με τίποτα, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν έχω και το περφίλ προπονητής. Γιατί? Δεν με βλέπω. Τι να σου πω, δεν... Κοίτα, κάποιες φορές πρέπει να είσαι ψυχολόγος, πρέπει να έχεις... Δεν μπορώ, το ξέρω πώς είναι να δουλεύεις με παίκτης, με προσφεριστής, οπότε μακριά από αυτό. Το ξέρω τα χαρακτήρα της παίκτης. Ξέρω. Το ξέρω το χαρακτήρα μου και φίλε δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να δουλεύεις με 25 παίκτης διαφορετικής. Διαφορετική χαρακτήρας, προσωπικότητα, είναι ένα πολύ δύσκολο. Εγώ βγάζω το καθόλου σε όλους αυτούς τους προπονητές που πετυχαίνουν τόσα πράγματα, δουλεύουν με τόσο διαφορετικά προσωπικότητα, όλα αυτά. Και το ότι ψάχνω, διαβάζω, φίλε, δεν νομίζω ότι διαβάζω τόσο όπως μάλλον σε έχουν πει. Εντάξει. Το ξέρεις ότι όλα θα έχουν ένα τέλος και εγώ είμαι στη τελευταία ευθεία για να τελειώσω την καριέρα μου. Φυσικά ψάχνω πράγματα, ότι
Κοίτα, μακριά από αυτό το άτομο δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να είμαι. Κατά ψέματα. Αλλά αυτό να ανησυχείς ότι δεν θα με βλέπεις προπονητή σίγουρα. Όχι προπονητή, σου λέω κουράστηκα. Όλοι οι προπονητές γίνονται. Δεν είναι δηλαδή. Όχι, ότι όχι. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι σε άλλα κομμάτια έχουμε πρόβλημα. Στους προπονητές καλά είμαστε. Θα πω εκεί. Ναι. Θα πω εκεί. Αν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτά, θα πω εγώ. Εκεί, αυτό ακριβώς. Αντρέ, έχεις γούρια φέτος πριν τα μάτς. Ο κότς έχει το σκουφί. 40 βαθμούς θα έχει με το σκουφί θα έχει. Εσύ έχεις κάποιο γούρι φέτος τα προηγούμενα χρόνια, κάποια συνήθεια που κάνεις πριν τα μάτς? Εγώ πάντα πριν τα μάτς δεν μπορώ να φύγω από το λεωφορείο ρίχνω να μιλήσω με τη γυναίκα. Να τη βάζω. Αλλά αυτό δεν είναι φέτος. Έχω αυτά χρόνια. Εγώ τη γυναίκα μου κάποιες φορές θα το τηλέφωνο από Μακεδονία μέχρι να φτάσει στη Τούμπα. Και ξέρεις, να μου σηκώνουμε τη μία, δύσκολο. Οπότε... Κομωτήριο ή βάσο κομμένο την μέρα των αγώνων, ναι. Μισό, όχι, κομωτήριο δεν πάει. αλλά, εντάξει, έχει και την κορούλα να προσέχω, οπότε είναι δύσκολο να μου σηκώνουμε τη μία, αλλά αυτό δεν γίνεται να φύγω από παιχνίδι ορίς να μιλήσω μαζί του. Έχω άλλα, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρω. Άστα, και εμείς έχουμε, δεν τα μιλάμε. Αντρέ, πες λίγο σοβαρά τώρα. Συνεχίζει η Πόρτο στο πρωτάθλημα, στο Champions League. Συνεχίζει όμως και η Juventus του Κριστιανού. Με ποια είσαι εσύ? Τι περιμένεις? Εγώ είμαι full Κριστιανού. Κριστιανού, ε. Εγώ είμαι full Κριστιανού. Εντάξει, η Πόρτο συνέχισε. Εντάξει, νομίζω... Εντάξει, μπορείς να πεις είναι ένα παιχνίδι, είναι δύο παιχνίδια. Αλλά νομίζω η ποιότητα που υπάρχουν τώρα στο Champions League σε αυτή τη φάση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Και αυτές τις ομάδες έχουν βρεθεί πέρσι και το αποτέλεσμα ήταν νομίζω 5-6-0 στην Αγγλία. Οπότε έχει και αυτό το αποτέλεσμα από πέρσι. Εγώ θέλω τον Κριστιανό να κερδίσει πάλι η Champions League με διαφορετική ομάδα. Αυτό που έκανε ο Κριστιανό, ρε φίλε, γίνεται? Δηλαδή τώρα άνευ πλάκας. Δεν γίνεται. Δεν. Το παιδί, γιατί δούλεψε πάλι μαζί του χρόνια, αυτός να δει τι άστρο έχει. Δε. Και τη γούλη αυτό δεν ξέρω τι κάνει πριν τα παιχνίδια, πρέπει να τρωτήσει τι κάνει, πας και να αναρχίσει να κάνει εγώ τι θέλω στην καριέρα μου. Μα βλέπω μια συνέντευξή του στο... Συγγνώμη τώρα. Βλέπω μια συνέντευξή του στο site της Juventus πριν το παιχνίδι. Και είναι τόσο σίγουρος ότι θα το κάνει. Χαμογελάκι, ελάτε εδώ, θα περάσουμε. Και παίζει τώρα με την Ατλέτικο, φίλε, που δεν δέχεται βάση, εντάξει. Πώς γίνεται αυτό? Έφυγε και βάλει 3 γκολ. Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι θα περάσουμε και τα βάλει ο Μπονούτσι, τα βάλει το Τιμπάλα, τα βάλει ο Μάζεκ. Τα βάλει αυτός και τα 3, ρε. εγώ έχω ζήσει αυτό, μην εισαγωγείς. Εγώ έχω ζήσει, σε αυτή τη φάση έχω ζήσει πριν 3 χρόνια, 4 χρόνια. Ναι. Και πάλι αυτός. Κερδίσαμε 2-0 στη Βόσφουρ και πήγαμε στον Μπερναμπέο και μας έβαλε 3, άντε γεια. Το ίδιο σκηνικό, ρε φίλε. Τι να σου πω, είναι το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει μια λόγια. Ναι. 3-0 Real Madrid, τι να σου πω, 3 γκολ ο Χριστιανού. Με το ίδιο τρόπο, ρε φίλε, το ίδιο τρόπο. Μάλλον τώρα έβαλε πέναλτι, το άλλο ήταν φάουλ. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά, επειδή καθίσαμε και αναλύσαμε το παιχνίδι και το είδαμε, ο τύπος τα έκανε όλα σωστά. Δεν γινόταν, δηλαδή... Έκανε λάθος. Εγώ νομίζω ότι δεν έκανε λάθος. Όχι, δεν έκανε. Μα δε και η τοποθέτησή του. Δεν έπρεπε να κάνει ούτε ένα λάθος. Ναι. Η τοποθέτησή του. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το βλέπεις ότι το τρόπο παιχνιδιού του στην Juventus είναι αντελώς διαφορετικό όπως δεν είναι στη Real Madrid. Ναι. Το παιδί είναι στα 70% γκολ της ομάδας είναι μέσα. Ναι. Γκολ ασίστ και εκεί πας. Γκολ ασίστ. Ναι. Είναι μέσα. Η Real Madrid ήταν γκολ, εντάξει, αλλά έβαλε 50. Ναι. Τώρα στη Juventus, από τις αρχές της σεζόν, τον βλέπω, ρε φίλε, τρέχει, πιέζει, έρθει πίσω να πάρει την μπάλα, κρίνει χώρους. Λέω, ρε παιδί μου, τι έγινε, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο, για μένα, είναι το καλύτερο του κόσμου, γιατί όπου και να πάει, γράφει ιστορία. Ναι. Θα σου πω,
στο μπάσκετ πηγαίνει συχνά. Έχεις καμιά εικόνα πώς θα το σώσουμε εκεί το άθλημα? Βλέπεις αυτά τα παιδιά με ελάχιστα λεφτά, με τεράστια προσπάθεια, παίζουν ωραίο μπάσκετ. Έχουμε εκεί καμιά ελπίδα? Κοίτα, μακάρι να έχουμε ελπίδα. Νομίζω το πρώτο βήμα το έχουν κάνει, που το έχουν συζητήσει με το, με το Σαββίδης. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί εγώ, κοίτα, εγώ αυτό το άθλημα μου αρέσει πάρα πολύ, άσχετο που δεν μπορώ να το παίξω. Αλλά μου άρεσε πολύ. Και ξέρω κάποιες ιστορίες από τον μπάσκετ. Δηλαδή υπάρχουν γενιές που έγιναν ΠΑΟΚ λόγω στον μπάσκετ. Και είναι κρίμα να, είναι κρίμα να το βλέπουμε αυτό το, στο μπάσκετ, να φτάσει σε τέτοιο, σε τέτοιο σημείο. Είναι κρίμα πραγματικά. Να έχουμε αυτή την ομάδα, έχει δώσει τόσες χαρές ο κόσμος, να είναι σε αυτό το, το στάδιο. Έχεις φανταστεί, άντε, τι θα γίνει μόλις ο ΠΑΟΚ σηκώσει το πρωτάθλημα στην πόλη και όχι μόνο? Όχι. Δεν, κοίτα, έχω σκεφτεί, έχω νορευτεί, έχω... Δεν θέλω, θέλω πρώτα να το πάρω και μετά... Ναι, έτσι είμαστε όλοι. Γίνεται. Αυτό λέγαμε πριν ακριβώς. Μετά ό,τι γίνει θα γίνει, γιατί και πέρσι πριν το παιχνίδι στην ΑΕΚ, στην Τούμπα πάλι το είχε το ίδιο. Λέω θα κερδίσουμε τώρα, θα είμαστε πρώτοι, θα τους σηκώνουμε. Εγώ μέχρι να το έχω στο χέρι μου δεν θα το πιστέψω. Όλοι έτσι είμαστε, όλοι έτσι είμαστε. Βλέπουμε τώρα, άντρε, άνευ πλάκας, τώρα αυτός που δημιούργησε αυτή την ομάδα είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, έχει οργανώσει, έχει κάνει, και φέτος, μετά τα όσα έγιναν πέρσι, ο ίδιος αυτοτιμωρείται, εγώ αυτό πιστεύω ότι κάνει, δική μου άποψη είναι αυτή, έρχεται, σας χαιρετάει και φεύγει από τα παιχνίδια. Το, πώς... Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν μαχαιριές στη καρδιά του. Ναι. Πραγματικά. Και νομίζω όχι μόνο αυτή την ομάδα που έχει φτιαχτεί, αλλά σε όλα τα χρόνια που είναι στην ομάδα, έχει ρίξει, ρε φίλε, εκατομμύρια, έχει ρίξει όχι αμπλάκα, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Και νομίζω κάθε άνθρωπο που ρίχνει λεφτά σε, όχι μόνο σε μία ομάδα, σε κάτι, σε δουλειές. Και ρε φίλε, και σε κλέβουνε στα μούτρα του, μέσα στο σπίτι σου. Έπρεπε μια αντιδράση που είχε ο Σαββίδης που μπήκε μέσα, εμένα ήταν, τι να σου πω, μια απλή αντιδράση. Γιατί εντάξει, φτάνει ρε φίλε. Φτάνει. Μία, δύο, τρία, τέσσερα, φτάνει. Δεν, δηλαδή με κορεδεύουνε, με κλέβουνε, εντάξει. Φτάνει σε σημείο που, ρε φίλε, χάνεις όλα. Ναι. Ήταν μια κακή στιγμή, και τώρα του πληρώνει για ένα πράγμα που έπρεπε να πληρώνουν όλους και δεν πληρώνουν. Έπρεπε να πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν. Αυτό, η σχέση σας πώς είναι? Σε ακούει καθόλου? Μια χαρά. Προσπαθώ, μ' ακούει, νομίζω ότι μ' ακούει. Ναι. Μ' ακούει, αλλά λόξε, εντάξει, δεν, όπως αυτός δεν μπαίνει σε δικασία να μπει στη δουλειά μου ή στη δουλειά του προπονητή, στη δουλειά σε κάθε άνθρωπο μέσα στην ΠΑΕ, νομίζω ότι ούτε εγώ τα έχω δικαιολογία να μπω μέσα στη δουλειά του. Εντάξει, ανθρώπινα μιλώντας τώρα, γιατί βλέπουμε ότι σου είχε αδυναμία τεράστια. Ανθρώπινα. Μακάρι να έχει. Ωραία. Αυτός δεν θέλει να με πάρει αγιό. Δεν έχει πρίκα αυτός. Έχει πρίκα. Και ο Λουτσέσκου έχει, μην αγχώνεσαι. Και αυτός έχει. Και αυτός έχει πρίκα, λέω. Και τώρα για να το κλείσουμε, γιατί ξέρω πόσο πονάς που αγωνίζεσαι αριστερός μπακ. Ωραία. Εσύ, ο Λίνο ή ο Ιωσήφιδης είστε τα καλύτερα αριστερά μπακ της ιστορίας του ΠΑΟΚ? Εγώ είμαι τα καλύτερα. Τα εξτρέμ είμαι. Βάλαμε σε καλύτερα εξτρέμ, μην βάζεις τον μπακ. Ας τον Λίνο και τον Ιωσήφιδη, μια χαρά είναι. Εντάξει, τον Ιωσήφιδη τον έβαλα επειδή τον λυπάμαι, είναι σε μια ηλικία. Άμα τον θυμώσουν σαν παίκτη δεν τον έζησες. Έκανε μια σέντρα και έκανε δύο μέρες να περάσει, να κατέβει η μπάλα. Να ξέρεις, άμα τον δεις θα το πεις αυτό.
Άντε, εγώ είχα τέτοιο προπονητής που είχε σηκωθεί το Champions League το 87. Το Μουρίνιο. Όλα τα σέντρα τους ήταν πίσω στο τέρμα. Όχι, το 87 είπε. Ο Ιον Πίντο. Δεξί μπακ. Ναι. Το θυμάμαι. Θα πέτει το ίδιο. Σέντρα ήταν πίσω στο τέρμα. Και δύο αριθμοί δηλαδή. Εντάξει, και ο Σάντος δεν τη βρίσκει. Τα παίξαμε και μπάλα, τον είδαμε. Και ο Σάντος δεν την πετυχαίνει την μπάλα όταν παίζει ο ίδιος. Το θυμάμαι μια φορά έχανε 2-0 όταν παίζαμε εκεί στην προετοιμασία και έκανε τραυματία μετά. Δεν μπορεί και να χάνει αυτό. Εντάξει, ο Σάντος ρε φίλε. Αυτό είναι άλλο ο κόσμος Σάντος ρε φίλε. Δεν μπορεί να χάσει. Δεν μπορεί να χάσει. Αυτό αν τα χάσει θα γίνει άσχημα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όπως μπιρίμπα ρε φίλε που έπαιζε δεν μπορούσε να χάνει. Αγάπη το ποδόσφαιρο τώρα. Γεγονός. Α, έπαιζε τραυματίες, α. Το έπεσε τραυματίας, εννοείται, το πεις αυτό. Το έπεσε τραυματίας, να το πεις αυτό. Ναι. Καλά, μια χαρά το ξέρει αυτό. Άντρε, σε ευχαριστούμε φίλε για τη συνέντευξη. Σε ευχαριστούμε για την κουβέντα. Τίποτα. Συνέχισε έτσι. Εντάξει, έπρεπε να δεις, πρώτη φορά που βάλες γκολ τώρα το κλείνω, στον Πανετολικό, ήταν η πρώτη φορά που δεν ακούστηκε γκολ. Ακούστηκε πω! Τι έβαλε. Ένα τέτοιο πω! Γκολ δεν ακούστηκε. Και η δική μας και η άλλη. Άλλαξες ακόμα και αυτό. Πάντως, Αντρέα, αν πετύχεις ακόμα 10 γκολ στο πρωτάθλημα, θα είσαι ο δεύτερος ξένος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πρώτος είναι ο... Μη, άστα, τι είναι 10 γκολ. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρουν τα ρεκόρ. Φέτος, γενικά. Γενικά. Αν σε ενδιαφέρουν τα ρεκόρ ή όχι. Ο Πάπριτσα είναι πρώτος, έχει 66. Ο Πρίγιοβιτς 35 και εσύ πλέον... Ο Πάπριτσα έχει 66 γκολ. Όχι, συγγνώμη. Ο Νέτο Γκουερίνο έχει 66 γκολ. Δεύτερος είναι ο Πρίγιοβιτς με 35 στο πρωτάθλημα. Και τρίτος είσαι εσύ με 25 γκολ. Αν σε ενδιαφέρουν τα ρεκόρ. Αλλά κάτι, το Γκουερίνο που έπαιζε. Έπαιζε. Τι θέση έπαιζε. Εντάξει, αυτό εννοείται. Εξτρέμ επιθετικός σου ήταν. Εντάξει. Επιθετικός έπαιζε, παίζει ο άλλος. Επιθετικός, ναι. Πρέπει να βάλουμε 2 χρόνια αμυντικό ρε φίλε. Μετράει διπλά αυτά. Έτσι μπράβο. Εγώ λέω όταν μετρήσουμε διπλά, εγώ πιστεύω ότι πέρασες ήδη τον Πρίγιοβιτς. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Να μετράμε με τα μέτρα. Ακού λίγο, Πρίγιοβιτς. Μπράβο. Με τα μέτρα εγώ είμαι πρώτος μάλλον. Στα μέτρα είσαι εσύ. Δηλαδή με 20 γκολ δικά σου, του Πρίγιοβιτς είναι 180. Γιατί είναι στα 1,5 μέτρο όλα. Πες. Τι? Λέω, μιας που το λέμε τώρα, δεν άκουσα. Έχει πιάσει η κάμερα των ΑΚΠΟΜ στο γκολ, στο Αγρίνιο, να είναι παγωμένος για καμιά 40 δευτερόλεπτα. Τι σου είπε μετά, σου είπε κάτι. Δεν κατάλαβα ότι μπήκε βασικά. Ναι, το κοιτούσε, είχε πιάσει το κεφάλι του, δεν. Όχι, μου είπε, μου λέει, πότε σταματήσεις να κάνεις αυτά. Ο οποίος ΑΚΠΟΜ σκοντάφτει συνεχώς, το βλέπεις, εντάξει. Πάει να πανηγυρίσει, παίζει τις πινακίδες, πάει να πανηγυρίσει, δεν του βγαίνει μπλούζα. Το παιδί έχει ζαλιστεί, ρε φίλε. Βάζει 2 γκολ και του μετράνε το 1. Τι να κάνει και αυτό. Έχει αυτό, ρε φίλε. Αυτό έπρεπε να έχει τουλάχιστον 10 γκολ και έχει 4-5, ρε φίλε. 4 κυρωμένα. Για αυτό το λόγο. Το γαλάζουν τους πανηγυρισμούς και εκεί που τα βάλει και μετράει, αυτό δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε. Μα αφού κοιτάει 10 φορές άντρε τον επόπτη, μήπως του ακύρωσαν τον γκολ. Έχει πάθει. Ναι, ρε φίλε, θα φτάνει. Ωραία. Εντάξει, 1, 2, 3. Το παιδί εκεί που πάει να πανηγυρίζει και τον έχει το μυαλό να κάνει αυτά, δεν μετράνε τα γκολ. Και μετά μπερδεύεται και πέφτει. Μετράνε τα γκολ, δεν μπερδεύεται. Εγώ ξεστηλίω με το που βάζει γκολ ο ΑΚΠΟΜ να πηγαίνετε μαζί με τον βοηθό να το πανηγυρίσετε. Κατευθείαν, εκεί τον επόπτη, τον Λάινσμαν. Όχι, δεν πρέπει να δω. Με τι βοηθώ. Οι άλλοι καημένοι που γελούσα με το παιδί που βγήκαμε έξα, τι κάνα μια φασαρία. Πήγε χαμογέλαση για το παιδάκι και την πλήρωσε, ναι, τέλος πάντων. Ναι, και την πλήρωσε. Οπότε να πάω να πανηγυρίζουμε, τι θα γίνει μετά. Όχι, άστο. Ναι, κανονικά. Οκ, άντε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντρα. Ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή σε κούραση τώρα. Και να είσαι καλά. Επίσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.